Το φαινόμενο του μη εμβολιασμού αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που ευδοκιμεί στην ελληνική κοινωνία, πολύ περισσότερο κατά την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση της χώρας. Δυστυχώς, η Ελλάδα έχει ένα χαμηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης. Μόνο το 20 με 30% εμβολιάζεται. Είναι ένα ποσοστό πάρα πολύ χαμηλό, όταν το αντίστοιχο ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερβαίνει το 70%. Από τη μία, ο μη εμβολιασμός και από την άλλη, η υπερκατανάλωση των αντιβιωτικών στη χώρα μας με ζητήματα που αποκτούν ανησυχητικές διαστάσεις για τη δημόσια υγεία. Μια θλιβερή πρωτιά που έχει η Ελλάδα μας, η υπερήφανη Ελλάδα, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέχουμε την πρώτη θέση στην κατανάλωση των συγκατάχρηση των αντιβιωτικών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε λίγα χρόνια θα καταστούν τα αντιβιωτικά αναποτελεσματικά στην χρήση των σοβαρών αναπνευστικών, θανατηφόρων, λοιμόξεων παθήσεων. Βρίσκεται η Ελλάδα στην τρίτη θέση σε παγκόσμια κλίμακα στην ανθεκτικότητα των αντιβιωτικών έναντι στα μικρόβια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι σε μία δεκαετία, και επειδή δεν θα πιάνουν τα αντιβιωτικά τα κατάλληλα παθογόνα μικρόβια.